Λάθος. Να σας πω ότι σήμερα θα συζητήσουμε στην ιατρική μας στήλη με τον παιδοενδοκρινολόγο και καθηγητή της παιδιατρικής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα παιδιά που δεν αναπτύσσονται. Και τι εννοούμε δεν αναπτύσσονται? Εννοούμε ότι κάποια παιδιά ή αναπτύσσονται στο ύψος, σκεφτείτε, ή στο βάρος λίγο πιο καθυστερημένα από άλλα παιδιά, ή κάποια άλλα γενικώς. Υπάρχει ένα θέμα στην ανάπτυξη. Πώς ξεχωρίζεις αυτά τα δύο και τι πρέπει να περιμένεις για να μην είσαι αυτό που λέμε στα καρφιά η μανούλα, ναι, και να λέει το παιδί μου, γιατί συνήθως τα παιδιά, η κάθε μάνα τα συγκρίνει ή στην παιδική χαρά με τα άλλα παιδάκια, τα οποία μπορεί να είναι και διαφορετικές ηλικίες, ή στο σχολείο. Όμως στο σχολείο το ένα παιδί από το άλλο μπορεί να έχει και 7 μήνες διαφορά. Θα μου πεις, θα κάνει διαφορά? Θα κάνει, γιατί λίγο η διαφορά στην ηλικία. Λέω εγώ τώρα, δεν κάνω το γιατρό. Λίγο ότι μπορεί να είναι κόρη μπασκεμπολίστα, δεν το ξέρεις. Ή λίγο εσύ μπορεί να είσαι παιδί μιας οικογένειας πιο μεσαίου ύψους. Έτσι, μην περιμένεις λοιπόν, να περιμένεις σύμφωνα με εκεί που πρέπει. Εγώ θυμάμαι στο σπίτι, όταν τα είχα μικρά τα παιδιά, τραβούσα γραμμούλες. Είχα στο καθενός τη γραμμούλα του. Έτσι. Με την ημερομηνία δίπλα, για να είμαι και σίγουρη δηλαδή ότι όλα παίρνουν το ίδιο ύψος. Και κάποια στιγμή είπα, γιατί βλέπα ένα πόντο διαφορά όταν ήταν μικρά. Είπα, καλά, τώρα θα αποτρελαθώ για το ένα πόντο? Γιατί έλεγα μέσα μου, μα όλα είναι δικά μου παιδιά, με τον ίδιο πατέρα, την ίδια μάνα. Γιατί έχουν ένα πόντο διαφορά και τι σημαίνει αυτό? Τίποτα δεν σημαίνει. Και όταν μεγαλώνει, το καθένα παίρνει αυτό που πρέπει να πάρει. Τέλος πάντων, επειδή γινόμαστε και σε αυτά γιατροί, όχι. Ας το κόψουμε αυτό το συνήθειο, να κάνουμε σοβαρές συζητήσεις και να μάθουμε πραγματικά εάν υπάρχει λόγος να ψάξουμε αν υπάρχει κάποια διαταραχή στην ανάπτυξη, στην αύξηση με λίγα λόγια, ή όχι. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Τώρα, θέλω να μου πεις, να μπούμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει και αυτό λίγο με ιατρικό. Ποιος μου το λέει αυτό? Εγώ μπορώ να σου πω, νομίζω θέλεις να μάθεις για την ανάρτηση που έκανε η σύντροφος του Γιώργου Σαμπάνη, ακριβώς, η Ιωάννα Σαρή. Ακριβώς. Ένα πολύ νέο κορίτσι το οποίο ασχολείται με το modeling και ανέβασε χτες ένα story στο οποίο